στη Βιοσάλ, 30 χρόνια τώρα σαν μια οικογένεια, φέρνουμε στο τραπέζι σας τις παραδοσιακές μας γεύσεις με αγνά υλικά της ελληνικής γης. Βιοσάλ. Γεύσεις αξέχαστες. Τα οικογενειακά τραπέζια είναι αυτά που μετράνε. Γιατί προσέχεις αυτούς που αγαπάς και φροντίζεις να τους μαγειρεύεις μόνο τα καλύτερα. Hero Farm Μαράβα Κούτσικου. Η πιστοποιημένη μονάδα εκτροφής ζώων, σφαγής και επεξεργασίας κρέατος με άριστη ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Τρικαλινό χοιρινό Μαράβα. Από το τρίτο χιλιόμετρο Φίκης Φιλίρας στο τραπέζι σου. Τηλέφωνο 24310-51200. Θέμης Τρικαλιώτης. Ξεχωριστό ανδρικό ντύσιμο σε τιμές που εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε τσέπη. Ιδανικό συνδυασμό στυλ, ποιότητας και άνεσης σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές. Θέμης Τρικαλιώτης. Ιουλιέτα Σαββάν 15. Τρίκαλα. Η άμεση, ανώδυνη και σύγχρονη διόρθωση της μυωπίας, του αστιγματισμού και της υπερμετροπίας με Laser Femto LASIK. Μόνο στην οφθαλμολογική μονάδα Όραση στα Τρίκαλα. Καλλισθένους 12, όπισθεν ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο για ραντεβού 24310-77-999. Η απόλυτη λύση σε κάθε οφθαλμολογικό πρόβλημα. Τώρα ο χρόνος δουλεύει για σένα. Αν θέλεις να δεις το χρόνο να τρέχει υπέρ σου και στις προθεσμιακές καταθέσεις, έλα στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας. Εδώ μπορείς να ανακαλύψεις πόσο μεγαλύτερη αξία μπορούν να αποκτήσουν οι προθεσμιακές σου καταθέσεις. Επιλογή που δίνει αξία σε κατάθεση και καταθέτη. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας. Ασφαλής, ευέλικτη, φιλική, δική μας. Στιγμές από ζάχαρη, σοκολάτα, σιρόπι, τραγανό μπισκότο, καραμέλα. Πόσο πιο γλυκές να γίνουν. Ζαχαροπλαστείο Τάρτα. Μοναδική ποικιλία από λαχταριστά γλυκά, φτιαγμένα με φαντασία και μεράκι. Ιδιαίτερες επιλογές για κάθε ξεχωριστή κοινωνική εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Τάρτα. Γλυκαίνει τη ζωή σου. Στρατηγούσα Ράφη και Ανδρούτσου στα Τρίκαλα. Ονειρεύεστε μια μέρα να πάτε μακριά. Αυτό που σας λείπει είναι η βενζίνη. Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Σιούλης Ανδρέας. Ποιοτικά καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Και με διανομές κατοίκων. Καρδίτσης 58, Τρίκαλα. The Golden Age Hotel. Η γοητεία της αστικής απλότητας και λιτής κομψότητας σε ένα νέο, minimal και chic περιβάλλον. Ανακαινισμένα δωμάτια και σουίτες, γευστικές γαστρονομικές προτάσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις, σπα και μασάζ. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της φιλοξενίας στο The Golden Age Hotel. Μιχαλακοπούλου 57, Αθήνα. Η εκπομπή που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε για ακόμη ένα μεσημέρι Κυριακής στο Status.
Το έχω πει αρκετές φορές και θα το ξαναπώ σήμερα, πως πραγματικά απολαμβάνω τόσο πολύ αυτή εδώ την εκπομπή. Γιατί κάθε φορά μου δίνεται η δυνατότητα, η ευκαιρία να συναντήσω πολύ σπουδαίους ανθρώπους από όλους σχεδόν τους χώρους. Όπως είναι και η σημερινή μου καλεσμένη, η οποία είναι δημοσιογράφος, είναι από τις μακροβιότερες παρουσιάστριες δελτίων ειδήσεων και εκπομπών στην ελληνική τηλεόραση. Επίσης έχω να σας πω ότι έχει ξεχωρίσει και διακρίθηκε για τις αποκλειστικές συνεδεύξεις από διεθνείς προσωπικότητες και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι μια γυναίκα με πάθος για την ζωή, για την οικογένεια, με πάθος για την δουλειά της. Και όταν λοιπόν απέναντί μου στέκεται μια τόσο δυναμική γυναίκα, μια τόσο δυναμική προσωπικότητα, να είσαστε σίγουροι πως η συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα στην εκπομπή πραγματικά θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με την κυρία Ειρήνη Νικολοπούλου. Καλώ σε βρίσκω, Κωνσταντίνε. Το στάτους και τα άστρα. Έτσι. Δεν ξέρετε πραγματικά πόσο πολύ χαίρομαι και είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να σας έχω σήμερα στην εκπομπή, να στέκεστε ακριβώς απέναντί μου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτή την πολύ μεγάλη πορεία 40 ετών. Δηλαδή μου λέγατε ότι κλείσατε 40 χρόνια στη δημοσιογραφία και λέω, Θεέ μου, 40 ετών είμαι εγώ. Και αυτή η γυναίκα. Είσαι 40 ετών. Είμαι 40 ετών. Φαίνεσαι νεότερος. Ορίστε, αρχίσουμε τα κομπλιμέντα για να πάμε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όταν άκουσα ότι συμπληρώσατε 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, λέω, Θεέ μου, τι μπορεί να έχει ζήσει αυτή η γυναίκα και πόσο πλήρης και γεμάτη μπορεί να αισθάνεστε κιόλας, έτσι. Νιώθω πλήρης και γεμάτη. Και μερικές φορές στα πολύ δύσκολα. Γιατί. Ναι. Ξέρεις, είχα μια πολύ όμορφη ζωή, αλλά είχα και πολλές συμφορές στη ζωή μου. Mm-hmm. Οπότε εκεί στα δύσκολα αντιλαμβάνεσαι ότι το να είσαι γεμάτος, εάν μπορείς και ευχαριστείς και το Θεό για αυτά που σου έχει Έτσι. Δώσει, τότε μπορείς και τα ξεπερνάς. Mm-hmm. Και νομίζω ότι πράγματι αυτά τα 40 χρόνια ήταν πολύ γεμάτα και χαίρομαι που διέκρινες τη λέξη πάθος, γιατί όντως νιώθω ότι καμιά φορά για καλό, ενίοτε και για κακό το πάθος, ξέρεις. Ναι. Είναι πάντως, ναι, ό,τι κάνω το κάνω με πάθος. Κοιτάξτε να δείτε, για να έχετε αυτή τη διάρκεια, ένας άνθρωπος για να έχει διάρκεια στη δουλειά του 40 χρόνια, αν δεν έχει πάθος, δεν νομίζω, και πολύ αγάπη για αυτό που κάνει, δεν νομίζω ότι θα έχει τέτοια πορεία και τη διάρκεια που λέμε. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε άνθρωποι που αυτό που κάνουμε, και αυτό στο δώσουμε και σαν συμβουλή στα νέα παιδιά που μπορεί να μας βλέπουν τώρα, ότι αυτό που μας αρέσει να κάνουμε, να το κάνουμε με πάθος και αγάπη και να το υποστηρίζουμε πολύ. Και εμείς να τους βοηθάμε να βλέπουν Έτσι. Και να ανοίγουμε δρόμους. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βοηθάω τους νέους και τις νέες, να ανοίγουμε δρόμους οι παλιότεροι και να μην νιώθουμε καρεκλοκένταυροι. Έτσι. Γι' αυτό ίσως και έφυγα νωρίς. Έτυχε, αλλά από τότε που έφυγα από το γυαλί, αισθάνομαι ότι μπορώ και κάνω πράγματα που ανοίγουν άλλους δρόμους. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να είναι. Πρέπει. Δεν ξέρω αν πρέπει. Αυτό ένιωσα εγώ στην πορεία της ζωής μου και της καριέρας μου. Αισθάνθηκα την ανάγκη να ανοίγω συνέχεια καινούριες πόρτες. Βαριόμουν και εύκολα. Ήθελα να ανοίγω για να κάνω κάτι άλλο. Να το δοκιμάσω αυτό. Μ' αρέσει να δοκιμάσω. Ψαχνόσασταν. Ναι, πολύ. Πολύ σημαντικό. Ναι, δηλαδή στις νέες τεχνολογίες που μπήκα γιατί έκλεισε ο κύκλος τηλεόρασης και όταν άνοιξε η ιστοσελίδα, μετά τα social media, αυτό ήταν ένα ελιξίριο νεότητας για μένα. Γιατί νιώθω ότι διανύοντας την 7η δεκαετία της ζωής μου, μπορεί να έμπαινα σε ένα τέλμα. Και μπορεί να έλεγα, α, τι είναι αυτό το Instagram, τι είναι το TikTok, να έκανα λιγάκι. Εσείς όμως συμβαδίζετε με την εποχή, έτσι. Συμβαδίζω, σε ένα βαθμό. Εντάξει, μέχρι τώρα, εκεί που το TikTok μπορείτε. Δεν, δεν το έχω πιάσει και τόσο καλά. Είναι θέμα χρόνου, πιστεύω όμως. Λοιπόν, αρχικά θέλω να σας πω, επειδή βλέπω και το πλάνο σας, ότι γράφετε πάρα πολύ ωραία. Έχετε έρθει με αυτό το ωραίο μπλε ρουά, έτσι, που δένει και πολύ ωραία και με τα φώτα μας που έχουμε εδώ. Όλα η εικόνα αυτό, είναι εξαιρετική. Μου, το μπλε ρουά είναι το top τηλεοπτικό χρώμα. Έτσι. Γι' αυτό έχουμε και εμείς αυτό το μπλε εδώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχω τόσα πολλά να σας ρωτήσω. Έκατσα και μελέτησα πολύ για εσάς τις προηγούμενες ημέρες. Βασικά, όταν πληροφορήθηκα ότι θα έρθετε στην εκπομπή, με έπιασε και ένα άγχος, να πω την αλήθεια.
Έτσι, να αισθάνομαι λίγο δασκάλα σήμερα. Λοιπόν, θέλω να με κρίνετε και στο τέλος. Λοιπόν, με έκανε και ένα άγχος με την έννοια ότι έλεγα Θεέ μου να προλάβω να διαβάσω όσο πιο πολύ γίνεται, να θυμηθώ κάποια πράγματα για την κυρία Ειρήνη Νικολοπούλου. Τελικά διάβασα, η αλήθεια είναι αρκετά. Δεν ξέρω τώρα να τα έχω μάθει όλα. Αλλά έχω όμως σίγουρα πολλά να σας ρωτήσω. Όμως, θέλω να πω το εξής. Μέσα από όλο αυτό, έβγαλα και ένα συμπέρασμα για σας. Έβγαλα ένα συμπέρασμα ότι με την πορεία αυτή, με την καριέρα αυτή που έχετε κάνει, με όλες αυτές τις προσπάθειες, τις αγωνίες, τα τηλεοπτικά εγχειρήματα, τα δελτία ειδήσεων, τις συνεντεύξεις και μέσα από δηλώσεις που έχετε κάνει, έβγαλα το συμπέρασμα ότι είσαστε μια γυναίκα μαχήτρια θα σας χαρακτήριζα και μεγάλη αγωνίστρια, αλλά παράλληλα όμως, αυτό που είπα και στην αρχή, μέσα σε όλο αυτό, μια γυναίκα που είσαστε και χορτάτη, έχετε απολαύσει όλη αυτή την διαδρομή των 40 ετών. Κάνω λάθος? Δεν κάνετε λάθος ως προς το μαχήτρια, αγωνίστρια, γιατί λεφτά δεν έχω κάνει. Οπότε ναι. Σημαίνει, αλλά είμαι πολύ γεμάτη. Κάτι, κάτι λέει αυτό. Ήθελα η ψυχούλα μου να γεμίζει κάθε φορά. Ναι. Και συνεχίζω. Αυτό επιδιώκω περισσότερο. Δεν είπε κανείς ότι δουλεύει για να μην πληρώνεται. Αλλά με ενδιέφερε σε αυτό το επάγγελμα να κλείνω τα αυτιά μου και τα μάτια μου σε ό,τι ήταν ένα χρήμα που δεν μου ανήκε και να ψάχνω να κάνω πράγματα που να συνδύαζαν τη σωστή μου αμοιβή με κάτι που μου αρέσει πολύ. Και μου άρεσαν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που θα μπορούσα να πω, αν το μαχήτρια που λέτε, μπορεί να ακούγεται εγωιστικό ότι το αποδέχομαι, αλλά ήταν μάχη, ξέρετε, έδινα πραγματικές μάχες για να πείσω, ας πούμε, τους ιδιοκτήτες ή τους διευθυντές των καναλιών, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό, ότι πρέπει η Ελλάδα μέσα από την τηλεόρασή της να έχει μια εξωστρέφεια. Αυτό ήταν δύσκολο. Δεν ενδιέφερε πάντα. Μπορεί να ήταν ο Λεχ Βαλέσα τότε το πρώτο όνομα πολιτικά, αν θέλετε, στην Ευρώπη, γιατί ήταν ο άνθρωπος, ο χωριάτης που είχε γίνει πρόεδρος της Πολωνίας και ήταν ο πρώτος πρόεδρος μετά την πτώση του κομμουνισμού στη χώρα του. Αλλά θα έλεγαν κιόλας, μα είναι πιασιάρικο, γιατί αυτό σε όλη την πορεία της καριέρας μου στην τηλεόραση με ακολουθούσε. Θα έχει τηλεθέαση, θα είναι πιασιάρικο. Προσπαθούσα να μην το βλέπω έτσι. Ναι. Προσπαθούσα να αισθανθώ ότι είμαι μια Ελληνίδα Ευρωπαία που με ενδιαφέρει τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Ναι. Γι' αυτό και συνάντησα πολλές ξένες προσωπικότητες. Σωστά, θα σας ρωτήσω βέβαια. Ήθελε δουλειά πολύ για να τους πείσω. Πέρα όμως από αυτό που λέτε, που ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, θεωρώ ότι ήσασταν μαχήτρια. Υπό ποια έννοια? Ότι εσείς, επειδή έχετε ζήσει και μεγάλες στιγμές δόξας και μεγάλες επιτυχίες στην τηλεόραση, δεν επαναπαυθήκατε σε αυτό? Γιατί πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι ότι «Α, τώρα ζω την επιτυχία μου, είμαι επιτυχημένος στη δουλειά μου» και λίγο υφησυχάζονται, χαλαρώνουν. Εσείς δεν το είχατε αυτό. Ήσασταν μονίμως σε μια προσπάθεια να εξελιχθείτε και να πάτε ένα βήμα παραπέρα. Αυτό διαπιστώνω. Νιώθω μαθήτρια συνέχεια, να σου πω την αλήθεια, Κωνσταντίνη. Πολύ ωραίο αυτό. Νιώθω συνεχώς μαθήτρια που το λέτε στο επάγγελμά μας και στη ζωή. Δηλαδή, θέλω να μάθω τι γίνεται. Εξάλλου, το DNA του δημοσιογραφικού επαγγέλματος είναι αυτό, ότι κάθε μέρα μαθαίνεις κάτι καινούριο. Ανοίγεις ένα βιβλίο ή ανοίγεις τώρα το Google και μαθαίνεις ό,τι θέλεις. Κάθε τομέα που είναι στην επικαιρότητα. Και ελπίζω να μην είναι μόνο η ρούλα ή να είναι μόνο κάποιο έγκλημα στην επικαιρότητα. Να είναι και ευχάριστες ειδήσεις. Πέρα από το ευχάριστες, να είναι κάποιες ειδήσεις οι οποίες πραγματικά μπορούν να σε πάνε λίγο μπροστά. Να σε εξελίξουν. Μπορούν να σε εξελίξουν. Μπορεί να αισθανθείς ότι μαθαίνεις μέσα από το δημοσιογράφο. Γιατί εμείς είμαστε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, γι' αυτό και λέγονται μαζικής επικοινωνίας, πρέπει να εκλαϊκεύουμε το τι γίνεται. Από το ιατρικό ρεπορτάζ μέχρι το ελεύθερο ρεπορτάζ. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Μία γυναίκα λοιπόν με την δική σας καριέρα, με την δική σας πορεία, πώς καταφέρνει και επιβιώνει σε έναν τόσο ανταγωνιστικό χώρο? Εσείς η ίδια έχετε κάνει την δήλωση, την εξής δήλωση, και έχετε πει ότι οι άντρες αυτού του χώρου ήταν εκτελεστές, ενώ οι γυναίκες συνάδελφοι... Σου άρεσε αυτό? Μου άρεσε η αλήθεια, και θα σας πω γιατί μου άρεσε.
και οι γυναίκες ότι χώνανε το μαχαίρι αργά και βασανιστικά. Εγώ τώρα από αυτή την δήλωση καταλαβαίνω ότι τον ανταγωνισμό τον ζήσατε στο πετσί σας, που λέει και ο λαός, πάρα πολύ έντονα. Ναι, φυσικά. Μην ξεχνάς τόσο πολύ όμως ότι εγώ ήμουνα σε μια εποχή που η τηλεόραση ξεκινούσε. Ναι. Ξεκινούσε ιδιωτική 100%. Mm-hmm. Ήμουνα ήδη σχεδόν 10 χρόνια πριν ξεκινήσει ιδιωτική στην δημόσια τηλεόραση. Άρα τελείωνε ο κύκλος αυτός, άρχιζε ο άλλος, φτιάχναμε την τηλεόραση. Mm-hmm. Και μετά, αφού τη φτιάξαμε και την ιδιωτική τηλεόραση, άρχισαν να μπαίνουν αστέρες ή να γίνονται αστέρες. Εκείνοι που είχαμε λίγο ζήσει, είμαστε πιο προετοιμασμένοι για το τι σημαίνει είμαι δημόσιο πρόσωπο, μπορέσαμε κάποιοι να το διαχειριστούμε με έναν τρόπο που να μην μας ενδιαφέρει το να είσαι αστέρας, διάτων αστέρας, αλλά να είσαι, να κάνεις τη δουλειά σου. Ναι. Λοιπόν, εκείνοι που δεν το καταλάβαιναν αυτό ήταν οι εκτελεστές, ήταν αυτές που βάζανε το μαχαίρι, ήταν όλα αυτά. Mm-hmm. Εξάλλου... Αναφέρεστε σε άλλες παρουσιάστριες. Κοιτάξτε, ο χώρος είναι πάρα πολύ σκληρός για να επιβιώσεις, είναι πάρα πολύ σκληρός για να προβάλλεις αν είσαι και λίγο, πώς να το πω, εγώ είμαι λίγο αυστηρή στη δουλειά. Δηλαδή, τι εννοώ, έχω αυτό. Πει μερικές φορές ότι είμαι λίγο BBC δημοσιογράφος. Μπορεί να είναι και κακό έτσι όπως το λέω, αλλά να το εξηγήσω. Δηλαδή, επειδή έχουμε πολλά στην επικαιρότητα τον τελευταίο χρόνο, δεν μ' αρέσει να μεγαλοποιώ τα θέματα. Μ' αρέσει να τα λέω λιγάκι πιο αντικειμενικά, πιο αυστηρά, αυτό θέλω να πω. Έτσι. Λοιπόν, αυτό όμως δεν κουτσομπολεύω. Δεν μ' αρέσει το κουτσομπολιό. Δεν μπορώ να την τραβήξω από τα μαλλιά την είδηση. Αυτό δεν είναι της μόδας. Και άρχισε λοιπόν να είναι της μόδας τότε. Και εγώ τραβούσα προς την άλλη πλευρά από αυτή που σας εξηγώ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν άρεσε. Δεν άρεσε. Και δεν άρεσε συνολικά. Οπότε εκεί. Μήπως αυτόν τον ανταγωνισμό που αναφερόμαστε τώρα, μήπως και εσείς η ίδια τον προκαλέσατε. Τι εννοώ. Ναι. Όταν ένας άνθρωπος ξεχωρίζει, όταν ένας άνθρωπος κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, δεν ασχολείται με κουτσομπολιά, δεν κάνει σκάνδαλα στην προσωπική του ζωή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι, απόλυτα, ναι, φαντάζομαι. Ναι. Λοιπόν, με αυτή τη στάση που κρατήσατε όλα αυτά τα χρόνια, σε πολύ κόσμο ίσως να μην άρεσε. Μήπως λοιπόν μέσω αυτής της στάσης προκαλέσατε και εσείς η ίδια αυτόν τον ανταγωνισμό που δεχτήκατε από συναδέλφους? Ήμουνα πάρα πολύ προκλητική. Αλήθεια? Ναι. Τι εννοείτε, για πείτε μου. Τι εννοώ. Εννοώ ότι όταν μου δίνεις ένα θέμα, δηλαδή το 1997 πέθανε η Νταϊάννα. Ναι. Όταν πέθανε η Νταϊάννα, εγώ πήγα στην Αγγλία, πήγα στο Λονδίνο, έμεινα 15 μέρες σε ένα μαγικό επαγγελματικά περιβάλλον, πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ λυπηρό όλο αυτό που συνέβαινε, δεν το συζητάμε, αλλά μαγικό, μαγικό πραγματικά. Εγώ επειδή μαγευόμουν και παθιαζόμουν, έκανα ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ. Ναι. Σαν εμπειρία τώρα μου λέτε, έτσι. Ναι, και σαν εμπειρία και σαν ρεπορτάζ, δηλαδή να πας... Πάλι, όταν έχεις απέναντί σου κολοσσούς, CBS, ABC, από την Αμερική έχουν έρθει όλες τις τηλεόρασεις του κόσμου. Και το μικρό, μεγάλο κανάλι, γιατί ήμουν στο Μέγκα τότε, πετυχαίνει συνεντεύξεις με πρίγκιπες, με πριγκίπισες, ανεβαίνω σε οτιδήποτε μπορούσες να φανταστείς για να κάνω live με το κεντρικό δελτίο και κάναμε ένα πάρα πολύ αξιοπρεπές ρεπορτάζ για την εποχή. Όταν γύρισα, είδα ματιές να θέλουν να με πνίξουν. Όταν γύρισα, δεν βρήκα τη θέση μου στο δελτίο ειδήσεων. Τι εννοείται? Δεν τη βρήκα. Δεν υπήρχα πια. Δεν υπήρχα πια στο πρόγραμμα. Στην παρουσίαση εννοείται. Σοβαρά, ναι. Ναι, ναι. Μετά από αυτό το ρεπορτάζ. Ναι, μετά την επιτυχία ήρθε ο βαθμός. Ναι, κάποιος άνθρωπος θα έβαλε το χεράκι του εκεί πέρα, έτσι, το δαχτυλάκι του για να γίνει. Άνθρωποι τα κάνουν αυτά, δεν βέβαια, τα κάνουν μηχανές. Εσείς σε μια τέτοια πολύ δύσκολη στιγμή, γιατί φαντάζομαι όταν γυρνάτε από μια τόσο μεγάλη επιτυχία, επαγγελματική φυσικά, και βλέπετε ότι η θέση σας δεν υπάρχει ακόμα εκεί, στην παρουσίαση του Δελτίου Ειδήσεων του Μέγκα. Εκεί όλο αυτό πώς το χειριστήκατε? Κοιτάξτε.
Θα πω με υπομονή, γιατί δεν... Στεναχωρηθήκατε. Πάρα πολύ. Πολύ. Στο επάγγελμα αυτό, παθαίνεις πολύ γρήγορα διάφορα πράγματα. Ναι. Εγώ έχω αρπάξει από τα 38 μου μία υπέρταση. Το μίνιμουμ, έτσι που μπορείς να έχεις. Ναι. Έχω μια υπερτασούλα, μια υπερτασική. Αυτά είναι light βέβαια τώρα για το δικό μας το επάγγελμα, να τα λέμε τα πράγματα, να ξέρει και ο κόσμος. Δεν είναι καθόλου light, είσαι υπερτασικός. με χαπάκι. Ναι, ακριβώς. Είναι... Δύσκολο. Είναι έτσι. Είναι... Δηλαδή δεν είσαι αδιάφορος, δεν είσαι... Και άμα δεν μπορείς να ανταποκριθείς με τον ίδιο τρόπο, γιατί πιστεύεις ότι μόνο με τη δουλειά σου μπορείς να προχωρήσεις, χωρίς να θέλω να εξειδανικεύω το πώς διαχειρίστηκα το επάγγελμα. Δεν το εξειδανικεύω, ούτε λέω ότι με αλαζονία, ότι το έκανα τέλεια. Νομίζω όμως ότι προσπάθησα να κοιτάζω τη δουλειά μου και προσπάθησα να μην δίνω πολύ σημασία και να προχωράω. Υπήρξε στιγμή που πιάσατε τον εαυτό σας, κυρία Νικολοπούλου, να λυγίζει, να γυρίζετε στο σπίτι και να κλαίτε, να είστε πολύ στεναχωρημένοι, να πείτε ότι τώρα μέχρι εδώ τα παρατάω. Ναι, Κωνσταντίνε μου, φυσικά και έκλαψα. Έχω κλάψει πάρα πολύ. Οπό. Έχω κλάψει πάρα πολύ. Ίσως γι' αυτό όταν το 2010, με πολύ κλάμα, διέκοψα την τηλεοπτική μου καριέρα. Το κλάμα για μένα, το καλό με το δικό μου κλάμα είναι ότι κρατάει λίγο. Είναι λυτρωτικό όμως. Και μετά έρχεται το δημιουργικό μου μυαλό και λέει θα κάνω κάτι άλλο. Ωραία, λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω τι θα κάνουμε. Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο βίντεο για εσάς. Βέβαια, τώρα δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν αυτή η καριέρα των 40 ετών χωράει σε ένα βίντεο των 3 λεπτών, αλλά έχουμε επιλέξει να βάλουμε τα πιο σημαντικά της καριέρας σας και θέλω να πάμε να το δούμε μαζί και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε αυτή την πραγματικά πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Ειρήνη Νικολοπούλου. Να ξέρετε ότι την απολαμβάνω αυτή τη στιγμή μαζί σας. Πραγματικά... Χαλαρώσατε τώρα. Ναι. Ευτυχώς, την απολαμβάνω. Αλλά δεν θέλω να μου μιλάτε όμως στον πληθυντικό. Ωραία, Κωνσταντίνε. Έτσι. Εγώ μιλάω, ξέρεις, με το γαλλικό. Κωνσταντίνε, σας μπορώ, Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Η Ειρήνη Νικολοπούλου, μία από τις πιο επιτυχημένες δημοσιογράφους και παρουσιάστριες δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. Με ιδιαίτερη κλίση στα καλλιτεχνικά, ασχολήθηκε με το τραγούδι και το θέατρο καθ' όλη τη διάρκεια των γυμνασιακών και των πρώτων πανεπιστημιακών σπουδών της. Αγάπησε το σινεμά από παιδί, αφού ο κινηματογραφιστής πατέρας της την είχε πάντα κοντά του στο θερινό Σινεά Λάμπρα, στους Αμπελόκηπους. Σπούδασε νομικά, δημόσιο δίκαιο και πολιτικές επιστήμες στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σκόπευε να γίνει διερμηνέας, αλλά τα σχέδιά της ανατράπηκαν, οπότε αναζήτησε νέο επαγγελματικό δρόμο και τελειοποίησε τις γνώσεις της στη γαλλική, αγγλική και ιταλική γλώσσα. Δίδαξε γαλλικά και αγγλικά στις αρχές του 1983 σε ιδιωτικά σχολεία, αλλά το μεγάλο της όνειρο ήταν η δημοσιογραφία και το πραγματοποίησε. Εργάστηκε ως παρουσιάστρια δελτίων ειδήσεων και εκπομπών, συντάκτρια και ρεπόρτερ ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων. Ταξίδεψε σε πολλά μέρη του κόσμου και πήρε αποκλειστικές συνεντεύξεις από πολιτικούς ηγέτες, διάσημους καλλιτέχνες και επιφανείς ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών. Γιασέτ Αραφάτ, Φρανσουά Μιτεράν, Ρωμάνο Πρότι, Λουτσιάνο Παβαρότι, Τίνα Τάρνερ, Κιάνου Ρίβς, Τόμ Χάνκς, Άντονι Κουίν, Μπρους Γουίλις, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μπεν Άφλεκ, Άρνολτ Σβατζενέγκερ είναι μερικά από τα πολλά ονόματα διεθνών προσωπικότητων που συνάντησε κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Η Ειρήνη Νικολοπούλου υπήρξε επίσης σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων για τα διεθνή μίντια και είχε ενεργή συμμετοχή στις εκδηλώσεις των Παραολυμπιακών Αγώνων. Λάτρης του κινηματογράφου και του θεάτρου, της αρέσει ο χορός, τα ταξίδια και η μαγειρική. Συλλέγει βενετσιάνικα αντικείμενα από γυαλί με εγχάρακτες ασημένιες παραστάσεις. Τα τελευταία χρόνια αφιερώνει χρόνο στα social media και εργάζεται ως σύμβουλος επικοινωνίας. Γι' αυτό είπα και πριν, αν καταφέρουμε να βάλουμε μια καριέρα 40 ετών σε ένα βίντεο, αλλά θεωρώ όμως ότι όντως τα πιο σημαντικά και τα πιο σπουδαία της καριέρας σας τα παρακολουθήσαμε μόλις τώρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο. Συνήθως όταν όλοι ξεκινάμε τις καριέρες μας σε οποιοδήποτε επάγγελμα, όχι μόνο στο επάγγελμα της δημοσιογραφίας ή γενικότερα στα επαγγέλματα που έχουν προβολή,
Συνήθως στα πρώτα μας βήματα έχουμε και αυτό που λέμε άγνοια κινδύνου. Εσείς άγνοια κινδύνου είχατε τότε? Είχα εντελώς άγνοια κινδύνου. Δεν γίνεται να πας στα μέρη που πήγα εγώ εκείνη την εποχή και να μην έχεις άγνοια κινδύνου. Έτσι. Ένα μόνο να σας πω ότι έφτασα στο Πακιστάν, στο Ισλάμαμπαντ και στο Καράτσι, πάρα πολύ. Είναι η χώρα που έγινε μετά από λίγα χρόνια η πιο επικίνδυνη χώρα στον κόσμο. Ναι. Είναι η χώρα που έγινε το επίκεντρο της παγκόσμιας τρομοκρατίας. Λοιπόν, και περίμενα να πάρω συνέντευξη και τη μία φορά και την άλλη, γιατί πήγα δύο φορές, από την Μπέναζιρ Μπούτο. Έγινε δύο φορές πρωθυπουργός και στο τέλος, το 2007, δολοφονήθηκε όταν επέστρεψε μετά από εξορία στην πατρίδα της. Άρα, εκ των πραγμάτων, ήταν μια χώρα που ό,τι έκανες ήταν δύσκολο. Ναι. Και επικίνδυνο. Πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, και μόνο που έφτασα τη δεύτερη φορά επί Μέγκα, την πρώτη ήμουνα με την ΕΡΤ που πήγα, τη δεύτερη φορά, στο αεροδρόμιο κιόλας, με συναντάει στην υποδοχή, στο VIP, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και μου λέει, ξέρω γιατί έχετε έρθει. Λέω, ξέρετε γιατί έχω έρθει εγώ στο Πακιστάν? Ναι, μου λέει. Έχεις έρθει για να πάρεις συνέντευξη αύριο με Μπέναζιρ Μπούτο και δεν έχεις προγραμματίσει να πάρεις συνέντευξη από μένα. Και πείτε μου ότι το κανονίσετε εκείνη την ώρα. Και λέω εγώ, μα εννοείται θα πάρουμε συνέντευξη. Έτσι. Και κάνω έτσι. Ελάτε. Στο κάμερα μα. Μα εννοείται, μα τώρα εδώ. Περίμενε, δεν τελείωσε. Και φτάνω την άλλη μέρα στο Προεδρικό Μέγαρο. Και μπαίνω μέσα και με υποδέχεται ο υπουργός τύπου, ας πούμε. Ναι. Και μου λέει, ωραία όλα, να περάσετε μέσα να κάνετε συνέντευξη με την Μπέναζιρ Μπούτο. Αλλά χτες γιατί δώσατε συνέντευξη στον αρχηγό της αντιπολίτευσης? Δύσκολα πράγματα αυτά. Ναι. Αυτό είναι ένα, ας πούμε. Mm-hmm. Ή μετά πήγαινα στην Κίνα, στο πρώτο δημοσιογραφικό ταξίδι που έγινε το 97 πάλι. Πάμε στην Κίνα, 10 δημοσιογράφοι από την Ελλάδα, γιατί μας προσκάλεσαν, γιατί είμαστε η μόνη χώρα που είχε κομμουνιστικό κόμμα ακόμα. Α, μάλιστα. Οπότε άνοιγε η Κίνα, το Πεκίνο, άνοιγε στον καπιταλισμό, στον κόσμο πια του καπιταλισμού. Και μας κάλεσαν να κάνουμε ρεπορτάζ. Πηγαίνω σε μία περιοχή, ένα θύλακα μουσουλμανικό, το ίδιο έκανα και στη Μανίλα, στις Φιλιππίνες. Υπάρχουν θύλακες μουσουλμανικοί σε αυτές τις χώρες, οι οποίες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Πάρα πολύ επικίνδυνες, γιατί είναι τελείως διαφορετική κουλτούρα, τελείως διαφορετικό και παράτερα. Λοιπόν, και νιώθω κάποια στιγμή να με βλέπουν κάποια μάτια πολύ περίεργα. Και πώς λέμε, παγώνει το αίμα μου. Ναι. Παγώνει το αίμα μου. Νιώσετε το φόβο? Πάω την να την μιλήσω, ώρα. Ναι, νιώθω πάρα πολύ. Πολύ μεγάλο φόβο. Ήσασταν μόνη σας όμως εκεί? Μόνιμο. Αυτό είναι η άγνοια κινδύνου η μεγάλη. Και πάω να πω στον ταξιτζή ότι πρέπει να φύγω από εδώ, να το πω ήρεμα. Ο ταξιτζής, ο Κινέζος, το 97, όχι αγγλικά δεν καταλάβαινε, ούτε κινέζικα με τον τρόπο που μπορεί να τα μιλούσα εγώ. Και αυτό δυσκολεύει όλο και περισσότερο εκεί πέρα. Ναι, πολλές φορές αισθάνθηκα φόβο. An article by New York Times saying that you have lost control over the situation in the occupied territories. In the territories. They are dreaming of that. Look to the anniversary of 2 days ago for the celebration, the day of their independence. They can give these articles, these big lies of these articles, the right answer. Από όλα αυτά τα δημοσιογραφικά ταξίδια που έχετε κάνει, ποιο θεωρείτε ότι ήταν το πιο σημαντικό, το έχετε σημαία στην καριέρα σας? Νομίζω ότι όταν συνάντησα στην εξορία το Γιάσερ Αραφάτ, ναι, στη θα σας ρωτούσα. Νομίζω πως αυτό δεν συγκρίνεται με κανένα, δηλαδή συνέντευξη με προτεταμένα όπλα, συνέντευξη με να μπαίνει μέσα η υπεύθυνη τύπου του Αραφάτ στο δωμάτιό μου και να μου λέει τώρα ξεκινάμε, τώρα πρέπει να φύγουμε και τώρα πρέπει να μπεις. Εγώ ήμουνα στην κυριολεξία με τα μπικουτί, ναι, γιατί δεν σε ειδοποιούν ποτέ όταν ο άλλος
είναι σε εξορία και όταν φοβάται. Εντάξει, οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές σε μια τέτοια περίπτωση. Και μετά τον συνάντησα και ενώ ξεκινήσαμε έτσι, καταλήξαμε αγκαλιά και με φιλιά. Γιατί ο Αραφάτ ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πολύ την Ελλάδα, τον υποστήριζε τότε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, οπότε ένιωθε φιλικά. Πώς είναι λοιπόν να συναντάτε αυτές τις σπουδαίες, επιβλητικές προσωπικότητες παγκοσμίου ελληνικούς, όταν παραδείγματος χάρη προγραμματίζετε να κάνετε ένα γύρισμα, μια συνέντευξη με τον Γιάσερ Αραφάτ. Έτσι, καλή ώρα τώρα που αναφερθήκαμε σε αυτό το όνομα. Είχατε έτσι μέσα σας άγχος και αγωνία. Εγώ θέλω να σας πω ότι εδώ με την εκπομπή, παραδείγματος χάρη, έχουν έρθει κάποια ονόματα, έχουν έρθει κάποιοι καλεσμένοι για τους οποίους ένιωθα άγχος νωρίτερα και μια αγωνία, ίσως επειδή με ξεγελούσε και η δημόσια εικόνα τους, όπως και με εσάς, που σας το είπα. Θα σας έλεγα ψέματα αν σας έλεγα ότι δεν αισθανόμουν ένα κόμπο. Δηλαδή, όταν ήμουνα 28 χρονών και συνάντησα τον François Mitterrand, είναι δυνατόν να μην αισθάνθηκα ένα κόμπο, ο οποίος με κοιτάζει. Ανεβαίνουμε, είμαστε στη Ρόδο, στο Berge de France, όπως λέγεται, δηλαδή στον πύργο της Γαλλίας, στον μεγάλο δρόμο των Υποτών, στην όμορφη Μεσαιωνική Ρόδο, και μου λέει, εγώ είμαι με το μικρόφωνο στο χέρι, το οποίο είχε, δεν υπήρχαν τότε. Τα σύρματα, έτσι, χιλιόμετρα το καλώδιο. Και μου λέει, θυμάμαι, ο Κάβουρας, έτσι λεγόταν, το θυμάμαι ακόμα καλή του ώρα, ο ηχολήπτης, Μην τραβάς. Και εγώ να βλέπω το Μιτεράν και να του λέω «Monsieur le Président, j'aimerais avoir une interview». Και μου λέει αυτός την περίφημη λέξη «J'aviserai». Θα δούμε. Μάλιστα. Εγώ και στο τέλος της εκδήλωσης που ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης της πόλης της Ρόδου, έρχεται μόνος του, πλασάρεται. Και εκεί εγώ, εκεί λέω τώρα τι έχω να πω, δεν θυμάμαι. Ναι. Ας πούμε. What are the highlights, let's say, of the making of this film? Well, what will you never forget? There weren't a lot of highlights. We went into the Green Mile in July, and we came out of the Green Mile in December. I will say, in a weird way, the executions were the watermarks. When it was all done, we had to say goodbye, and it was kind of like sad. We all got kind of like weepy because. It was like a huge presence that was going to be leaving us. Από όλες αυτές τις σπουδαίες προσωπικότητες που έχετε συναντήσει, ποιον ξεχωρίζετε περισσότερο? Και επίσης, αν απομυθοποιήσατε και κάποιον από αυτούς? Ναι, απομυθοποίησα τον Tom Hanks. Τον Tom Hanks? Ναι, τον βρήκα. Γιατί? Τον βρήκα πολύ απόμακρο. Και τον Mr. Bean. Ο Μίστερ Μπίν για μένα ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση. Γιατί εντάξει, ο Τόμ Χάνκς μπορεί να ήταν απόμακρος, αλλά δεν ήταν υποχρεωμένος. Ο άνθρωπος μπορεί να ήταν κουρασμένος, μπορεί δεν ξέρω τι. Δεν ήταν υποχρεωμένος, δεν είχε πάρει ακόμα και και την υπηκότητα την ελληνική. Ναι. Οπότε μπορεί να μην ήθελε να είναι τόσο ελληναράς απέναντί μου. Αλλά ο Μίστερ Μπίν, που γελούσα τόσο πολύ μαζί του, όταν τον συνάντησα κάποια στιγμή στην Κρήτη, είχαμε πάει να του πάρουμε συνέντευξη, τον βρήκα έναν πάρα πολύ κρύο Άγγλο, ο οποίος με αντιμετώπιζε με πολύ ύφος και αλαζονία. Αυτό. Σε αντίθεση, ας πούμε, με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο ή με τον Άντονι Κουίν, οι οποίοι ήταν γλύκες, οι οποίοι ήταν μόνο αγαπώ, αγάπη μου και τέτοια. Αυτό είναι το άλλο άκρο. Που δεν καταλάβαινες ότι είχες και έναν σταρ τόσο μεγάλο απέναντί σου. Καλά, με τον Άντονι Κουίν ήταν κάτι το μοναδικό, νομίζω. Δηλαδή ήταν. Δυστυχώς, 1,5 χρόνο μετά έφυγε από τη ζωή και ήμουν, ας πούμε, ο τίτλος της τελευταίας δημοσιογράφου που του πήρε συνέντευξη, ας πούμε, αλλά ναι, ήταν ένας ζορμπάς πραγματικός. Γι' αυτό είπα και πριν ότι θα πρέπει να αισθάνεστε τόσο πολύ έτσι γεμάτοι και πλήρης μέσα σας, έχοντας κάνει αυτές τις εξαιρετικές συνεντεύξεις με όλα αυτά τα ονόματα που για εμάς πραγματικά είναι ουτοπία, που δεν πρόκειται να τα αγγίξουμε και να τα ζήσουμε ποτέ. Μην το λες. Για ξεκίνα.
Ναι. Να σου πω τον τρόπο. Για πείτε μου τον τρόπο, γιατί εγώ είμαι και πολύ καλός ακροατής, έχω να σας πω. Θέλει τρέλα και κορδέλα για να κάνεις αυτά. Θέλει λίγο τρέλα. Θέλει και θράσος. Καλό θράσος, βέβαια, χωρίς να προσβάλλεις. Να σέβεσαι πάντα τον απέναντί σου, αλλά θέλει. Γενικώς θέλει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Απαντάς στις δικές μου ερωτήσεις. Μου εξηγεί ότι θα παρουσίαζε σε λίγες μέρες την καινούργια του ταινία. You're Greek, I mean, σε αγαπώ πάρα πολύ. What is this film about? It's about an old man, 93 years old, mm-hmm. and falling in love with a 23-year-old girl. Are you serious? Μετά νιώσατε που δεν κάνατε ένα δεύτερο παιδί? Δεν μπορούσα. Ήθελα πολύ να κάνω ένα δεύτερο παιδί. Και ένα τρίτο παιδί, αλλά είχα μεγάλη δυσκολία. Α, μάλιστα. Ναι, δηλαδή μετά την... Το προσπαθήσατε. Ναι, το προσπάθησα. Και δεν έκανα εξωσωματική. Αυτό είναι κάτι που το έχω μετανιώσει. Θα μπορούσα να έχω κάνει παιδί με έναν τρόπο που δεν θα ήταν αυτός που, με τον οποίο έκανα την κόρη μου, mm-hmm. δηλαδή που συνέλαβα φυσιολογικά και όλα ήταν έτσι. Μετά δυσκολεύτηκα. Μετά τέλος. Ήσασταν τόσο έτσι... δυναμική και στην προσωπική σας ζωή, στις σχέσεις σας με τους συντρόφους σας, με τον σύζυγό σας. Προφανώς. Ήσασταν και εκεί τόσο δυναμική. Μάλλον, για να είμαι μόνη μου σήμερα, προφανώς παρά ήμουν δυναμική. Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί έναν άντρα, όταν βλέπει μια τόσο πολύ δυναμική γυναίκα ή όταν έχει δίπλα του μια τόσο πολύ δυναμική γυναίκα, στο τέλος μπορεί να τον τρομάζει και να τον φοβίζει. Δεν υπήρξα ποτέ με άντρες οι οποίοι δεν τους άρεσε που ήμουν έτσι όπως ήμουν. Ναι. Εμείς στη Διουσάλ, 30 χρόνια τώρα σαν μια οικογένεια, φέρνουμε στο τραπέζι σας τις παραδοσιακές μας γεύσεις με αγνά υλικά της ελληνικής γης. Διουσάλ. Γεύσεις αξέχαστες. Τα οικογενειακά τραπέζια είναι αυτά που μετράνε, γιατί προσέχεις αυτούς που αγαπάς και φροντίζεις να τους μαγειρεύεις μόνο τα καλύτερα. Hero Farm Μαράβα Κούτσικου. Η πιστοποιημένη μονάδα εκτροφής ζώων, σφαγής και επεξεργασίας κρέατος με άριστη ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Τρικαλινό χοιρινό Μαράβα. Από το τρίτο χιλιόμετρο Φίκης Φιλίρας στο τραπέζι σου. Τηλέφωνο 2431051200. Θέμης Τρικαλιώτης. Ξεχωριστό ανδρικό ντύσιμο σε τιμές που εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε τσέπη. Ιδανικό συνδυασμό στυλ, ποιότητας και άνεσης σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές. Θέμης Τρικαλιώτης. Ιουλιέτα Σαββάμ 15. Τρίκαλα. Η άμεση, ανώδυνη και σύγχρονη διόρθωση της μυωπίας, του αστιγματισμού και της υπερμετροπίας με Laser Femto LASIK. Μόνο στην οφθαλμολογική μονάδα Όραση στα Τρίκαλα. Καλλισθένους 12, όπισθεν ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο για ραντεβού 24310 77 999. Η απόλυτη λύση σε κάθε οφθαλμολογικό πρόβλημα. Τώρα ο χρόνος δουλεύει για σένα. Αν θέλεις να δεις το χρόνο να τρέχει υπέρ σου και στις προθεσμιακές καταθέσεις, έλα στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας. Εδώ μπορείς να ανακαλύψεις πόσο μεγαλύτερη αξία μπορούν να αποκτήσουν οι προθεσμιακές σου καταθέσεις. Επιλογή που δίνει αξία σε κατάθεση και καταθέτη. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας. Ασφαλής, ευέλικτη, φιλική, δική μας. Στιγμές από ζάχαρη, σοκολάτα, σιρόπι, τραγανό μπισκότο, καραμέλα. Πόσο πιο γλυκές να γίνουν! Ζαχαροπλαστείο Τάρτα. Μοναδική ποικιλία από λαχταριστά γλυκά, φτιαγμένα με φαντασία και μεράκι. Ιδιαίτερες επιλογές για κάθε ξεχωριστή κοινωνική εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Τάρτα. Γλυκαίνει τη ζωή σου. Στρατηγούσα Ράφη και Ανδρούτσου στα Τρίκαλα.
ονειρεύεστε μια μέρα να πάτε μακριά. Αυτό που σας λείπει είναι η βενζίνη. Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell, Σιούλης Ανδρέας. Ποιοτικά καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Και με διανομές κατοίκων. Καρδίτσης 58, Τρίκαλα. The Golden Age Hotel. Η γοητεία της αστικής απλότητας και λιτής κομψότητας σε ένα νέο, minimal και chic περιβάλλον. Ανακαινισμένα δωμάτια και σουίτες, γευστικές γαστρονομικές προτάσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις, σπα και μασάζ. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της φιλοξενίας στο The Golden Age Hotel. Μιχαλακοπούλου 57, Αθήνα. Η εκπομπή που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Είμαι και λίγο στεναχωρημένος παράλληλα, έχω γιατί? Να σας πω. Γιατί? Θα σας το πω. Να το πεις. Γιατί θεωρώ ότι η απόφασή σας να σταματήσετε από την τηλεόραση εδώ και 10 χρόνια, πόσο είναι? Τώρα πάμε στα 12. 12 χρόνια, λοιπόν. Η απόφασή σας να σταματήσετε από την τηλεόραση, για μένα που σας παρακολουθούσα φανατικά και έχοντας δει τι έχετε κάνει έως τότε στην ελληνική τηλεόραση, θεωρείτε ότι λείπετε από τις εκπομπές, λείπετε από τα δελτία ειδήσεων. Είχατε και έχετε ακόμα να δώσετε πολλά. Δίνω με το δικό μου τρόπο, πολύ αυτόνομα και πολύ ανεξάρτητα πλέον, διότι αυτά που κάνω είναι τελείως έχουν τη δική μου σφραγίδα, είτε καλά είτε δεν ξέρω, μέτρια. Πάντως δεν αισθάνομαι ότι εξαρτώμαι από κάποιον και τα κάνω με έναν τρόπο που... πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται η δουλειά μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ανέκτησα την ειρήνη και όποιοι άνθρωποι ήταν κοντά σε μένα. Γιατί η τηλεόραση είναι πάρα πολύ μοναχικό επάγγελμα. Μπορείς να γίνεις ένας άνθρωπος που να μην ξέρεις ότι υπάρχουν παιδιά, άντρες, οικογένεια, τίποτα. Και εσύ ο ίδιος είσαι... δούλος της τηλεόρασης. Ναι. Εγώ το έκανα 27 χρόνια. 27 χρόνια χωρίς ούτε μια μέρα εκτός. Σας ρούφηξε αυτή η δουλειά, νιώσατε να σας έχει ρουφήξει? Ναι. Βέβαια, και βέβαια το αισθάνθηκα αυτό. Και βέβαια. Και προφανώς ο τρόπος που έφυγα ήταν πάρα πολύ ένας τρόπος που τότε κατάλαβα ότι ήταν σαν λίγο να ήθελα ένα μεγάλο διάλειμμα. Απλά η τηλεόραση δεν επιτρέπει διαλύματα. Ναι. Μετά το διάλειμμα μπορεί να γίνει μόνιμο. Ναι. Και τελικά έγινε διακοπή και όχι διάλειμμα. Ναι. Θεωρείτε ότι έχετε βάλει τελεία και παύλα σε αυτό που λέμε τηλεόραση, έχετε βάλει άνω τελεία? Εγώ θεωρώ ότι έχετε βάλει μια άνω τελεία. Και αν παραδείγματος χάρη... Όχι, τελεία έχω βάλει. Έχετε βάλει τελεία? Τελεία έχω βάλει. Δεν θα επιστρέφατε στην... Δεν θα επιστρέφατε? Ποτέ. Δεν θα επέστρεφα ποτέ. Έχει κλείσει, θεωρείτε, οριστικά το κεφάλαιο? Καταρχάς με ξέρουν και τους ξέρω όλους. Ναι. Εντάξει. Προτάσεις όλα αυτά τα χρόνια που εσείς είσαστε εκτός τηλεόρασης. Δεν είχα ενδιαφέρουσες προτάσεις. Οι δικές μου προτάσεις ήταν πάλι αυτό που είπα πριν. Λίγο εναλλακτικές, λίγο τρελούτσικες, δηλαδή τρελούτσικες. Με την έννοια ότι εγώ, ας πούμε, θα ήθελα να κάνω μία εκπομπή Made in Greece και να έχω όλες τις προσωπικότητες των Ελλήνων διεθνώς στην εκπομπή, που μπορεί αυτό να μην έχει, να μην χτυπάει νούμερα. Ναι. Άμα δεν χτυπάει νούμερα, δεν σε θέλουν. Ναι.
τους το έχετε προτείνει αυτό, γιατί σαν κόνσεπτ είναι πολύ ωραίο. Αν γίνει και μια πολύ ωραία παραγωγή από πίσω και στηθεί όλο αυτό σωστά και έτσι είναι όπως και πρέπει. Είναι και ακριβή παραγωγή. Ναι, σαφώς είναι ακριβή. Και δεν έχεις εξασφαλισμένο το περίφημο, την περίφημη τηλεθέαση. Δεν την έχεις. Ναι. Γιατί άμα εγώ θέλω να έχω σήμερα την κυρία, θυμάμαι τώρα, μια γυναίκα η οποία είναι στην NASA 30 χρόνια. Ναι. Μπορεί να μην κάνει την ίδια τηλεθέαση με τη ρούλα που λέω εγώ κάθε φορά, τη ρούλα τώρα, επειδή είναι το θέμα της εποχής. Επικαιρό, ναι. Γι' αυτό το λέω. Το οποίο όντως κάνει παντού νούμερα και όντως κάνει παντού, έχει ας πούμε κλικς. Ναι. Να το πούμε και όλοι. Τα δελτία ειδήσεων σας έχουν λείψει. Έχετε ταυτιστεί με τις ειδήσεις, το πρόσωπό σας. Έχετε ταυτιστεί πέρα από τις εκπομπές. Υπήρξατε για πολλά χρόνια. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Έκανα πάρα πολλά δελτία. Όπως έλεγε ο Βασίλης ο Βλαχοδημητρόπουλος και ο Τάσος Μπερσίμ, που τον συνάντησα το καλοκαίρι, είναι οι σκηνοθέτες με τους οποίους δούλεψα πολύ και είναι και πολύ ωραίοι άνθρωποι και πολλοί φίλοι μου ακόμα και τώρα λέμε. Κάναμε πάρα πολλές ώρες πτήσεις. Κάναμε πάρα πολύ live. Κάναμε τηλεόραση σαν ερασιτεχνική. Επαγγελματική, αλλά άπειρες ώρες. Δηλαδή, όταν μπήκα εγώ στο πρωινό και έκανα πρωινό, μπαίναμε στις 6:30-7 το πρωί και βγαίναμε ό,τι ώρα τέλειωνε η βάρδια. Δεν είχε δηλαδή ωράριο. Ναι, ναι. Εντάξει. Ήταν και λίγο εξαντλητικό βέβαια όλο αυτό. Έκανε τον κύκλο του, θεωρώ, όλο αυτό για εσάς. Νομίζω στη ζωή δεν πρέπει να επιμένεις και να. Έχουμε δει και επιστροφές οι οποίες δεν είναι καλές. Ναι. Έχουμε δεν είχαν ανθρώπους. Το θεμητό αποτέλεσμα. Ναι. Ισχύει αυτό που λέτε. Δηλαδή, γιατί πρέπει εγώ σον και καλά να επιστρέψω. Ναι. Ξέρεις πόσους καλούς καινούριους έχω δει. Πάρα πολλούς. Είναι μία από τις ερωτήσεις που είχα σκοπό να σας κάνω. Ονόματα. Από τη νέα γενιά παρουσιαστών και δημοσιογράφων. Ναι. Ποιον έχετε ξεχωρίσει. Εσείς έχετε αυτό το χάρισμα μέσα από την εμπειρία σας να διακρίνετε εάν ένα πρόσωπο φρέσκο, νέο, που υπάρχει στην τηλεόραση, είναι ταλαντούχο και αξίζει να έχει αυτή την θέση και να κάνει μια καριέρα και να έχει και μια πορεία. Ξεχωρίσατε κάποιον καινούριο παρουσιαστή, δημοσιογράφο. Έχω ξεχωρίσει πολύ την Νίκη Λιμπεράκη. Ναι. Την παρουσιάστρια ειδήσεων. Στο Μέγκα. Sky πρώτα, τώρα είναι στο Μέγκα που κάνει την εκπομπή. Mm-hmm. Βρίσκω ότι είναι ένα πρόσωπο πολύ ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τις ειδήσεις, στον τρόπο με τον οποίο κάνει τις εκπομπές, στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, στέκεται και τελικά και η στάση ζωής της ακόμα είναι κάτι που μου ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος που μου αρέσει πολύ. Είναι πολλές. Η ΣΥΑ που τελικά τώρα πλέον θεωρείται καταξιωμένη, είναι αρκετά χρόνια πια, και αυτή όταν ξεκίνησε, δεν φανταζόμαστε ότι θα γίνει, γιατί είναι, για μένα είναι μια μεγάλη στάρ στον χώρο της. Ισχύει πλέον. Αυτό. Έτσι δεν είναι. Ισχύει. Είναι η καλύτερη παρουσιάστρια της γενιάς της. Έτσι βρίσκω. Από αγόρια ο Αντώνης Ρόιτερ, με τον οποίο ξεκίνησε σε δική μου εκπομπή. Α, ναι. Ναι, στην τηλεόραση, πριν από αρκετά χρόνια. Αλλά σαν παρουσιαστής είναι, ας πούμε, 10 χρόνια, μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ καλός από τους άνδρες. Μ' αρέσει πολύ και ο Αντώνης. Γιατί είναι και καλός δημοσιογράφος, είναι και καλός παρουσιαστής, γιατί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα αυτά. Ναι. Μπορείς να είσαι καλός δημοσιογράφος, να μην είσαι τόσο καλός παρουσιαστής. Στην παρουσίαση. Αυτός τα συνδυάζει. Εσάς τώρα που, μιας και αναφερόμαστε στην παρουσίαση, βλέπουμε ότι η τηλεόραση είναι ένας χώρος, είναι ένα επάγγελμα που δυστυχώς εκεί δεν δουλεύουν μόνο άνθρωποι που έχουν σχέση με αυτή τη δουλειά. Το έχετε ζήσει κι εσείς, φαντάζομαι. Ναι. Πάρα πολύ στο παρελθόν. Βλέπετε ότι στην τηλεόραση δουλεύουν και άνθρωποι που μπορεί να είναι ηθοποιοί, μπορεί να είναι τραγουδιστές, να μην έχουν καμία σχέση λοιπόν με αυτό το αντικείμενο. Ναι. Και φυσικά αναφέρομαι στο κομμάτι της παρουσίασης. Ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό? Να σας πω, η τηλεόραση είναι και λίγο υποκριτική τέχνη. Δηλαδή θέλει να έχεις και τα στοιχεία του σοου και ενός τα στοιχεία ρόλου. Ενός ρόλου και τα στοιχεία ενός ηθοποιού ή να έχεις καλή φωνή ή να έχεις ένα ωραίο μέταλλο. Mm-hmm. Δεν με ενοχλεί καθόλου, αν μπορεί να το εξυπηρετήσει. Και επίσης έχουμε
αν πάρουμε τους ηθοποιούς, έχουμε και κάποιους οι οποίοι μπορούν να σταθούν, μπορούν να είναι μορφωμένοι. Και μια και τελευταία τους ανθρώπους τους κυνηγάνε ότι είναι μόνο απόφοιτοι λυκείου. Για τα πτυχία τους, για τα πτυχία τους. Μπορεί να είναι και αρκετοί από αυτούς πολύ μορφωμένοι. Who was the first one, Mr. Vatchenegger, to fall in love with the script before you made up your mind to star in Collateral Damage? My wife was the first one that fell in love with the script of Collateral Damage, and she brought it to me. And said, you got to do this movie. This is not just a movie for the guys, but I, as a woman, enjoyed the story of this movie. And then when I read it, I realized why. Λοιπόν, τώρα θα σας ξαναπάω λίγο στο κομμάτι των μεγάλων συνεντεύξεων για να σας θέσω ένα άλλο ερώτημα όμως με αφορμή όλο αυτό. Κάνοντας λοιπόν όλες αυτές τις συνεντεύξεις με τις διεθνείς προσωπικότητες, παράλληλα δελτία ειδήσεων, εκπομπές, συνεντεύξεις δικές σας ως καλεσμένοι. Γενικότερα ένα πρόγραμμα, πολύ έντονο, εγώ αυτό διαπιστώνω. Φεύγατε το πρωί και δεν ξέρατε τι ώρα θα γυρίσετε το βράδυ στο σπίτι σας. Λοιπόν, όλο αυτό σας στέρισε προσωπικές στιγμές από την οικογένεια, το παιδί, τον σύζυγό σας τότε, τους φίλους σας, τον κοινωνικό σας περίγυρο. Δηλαδή, στερηθήκατε στιγμές προσωπικές. Νομίζω πως όχι. Όχι. Αισθάνομαι πως κάνοντας τώρα μια αναδρομή, είχα την ευκαιρία να ζήσω μια τέτοια ζωή που δεν θα την μπορούσα να τη ζήσω εύκολα σε άλλο επάγγελμα. Mm-hmm. Λοιπόν, αντί να έλεγα το αντίστροφο, ότι αχ και έπλυνα και όλα τα πιάτα, αχ και έκανα όλες τις δουλειές του σπίτι, αχ και ήμουνα μια καταπληκτική μάνα και μια καταπληκτική νοικοκυρά και... Δεν πειράζει, καλύτερα που είχα και το ένα και το άλλο. Είχα, όταν είσαι ευχαριστημένος και κάνεις ενδιαφέροντα πράγματα και τα υπόλοιπα που θα τα κάνεις ίσως όχι τόσο πλήρως, τα κάνεις όμως και αυτά καλά γιατί τα κάνεις με χαρά, είσαι χαρούμενος άνθρωπος. Mm-hmm. Το θέμα είναι να είμαστε... χαρούμενοι με και να αισθανόμαστε καλά μέσα μας. Ναι, παρόλα αυτά όμως φαντάζομαι ότι όταν είναι τόσο απαιτητικό το πρόγραμμα και στερείσαι... Μου έχει απαγορεύσει η κόρη μου να λέω ότι δεν ήμουν καλή μαμά. Και ότι με στερήθηκε γιατί μου έχει απαντήσει ότι σταμάτα να λες ότι σε στερήθηκα, δεν σε στερήθηκα. Έτσι νιώθατε τότε ότι δεν ήσασταν καλή μητέρα. Ναι, νιώθα ότι θα ήθελα περισσότερο χρόνο. Περισσότερο χρόνο με το παιδί σας. Και να σου πω πέρα από αυτή την απαγόρευση που μου έχει κάνει. Εγώ εκτιμώ και βλέποντας πίσω, θα ήθελα περισσότερο ρόλο σαν μαμά, περισσότερο ρόλο, πολύ περισσότερο. Νιώθω ότι είναι κάτι που δεν ξανάρχεται. Τα χρόνια δεν έρχονται πίσω. Δηλαδή, όταν ξανασυνάντησα εγώ την κόρη μου στα 17 της, ήταν πολύ μεγάλη. Η ηλικία που θες να διαβάσεις περισσότερο στο παιδί σου, να νουθετήσεις περισσότερο το παιδί σου. Εγώ είχα μία βοηθό στο σπίτι, το παραδέχομαι. Και το παιδί μου καθόταν περισσότερες ώρες με εκείνη. Με τη βοηθό. Και καθόταν περισσότερες ώρες με κάποιους δασκάλους, με κάποιους καθηγητές. Θα ήθελα να έχω προσπαθήσει περισσότερο για τη δική της μόρφωση, για τη δική της παιδεία. Mm-hmm. Παρότι έχει φτάσει ψηλά και έχει κάνει πολύ, πολύ ωραία πράγματα. Τι ηλικία έχει η κόρη σας? Τώρα είναι 29. 29. Οπότε να υποθέσω, επειδή δεν είναι και μεγάλη η διαφορά μεταξύ σας, έχετε μεγαλώσει και μαζί και τώρα η σχέση σας έχει περάσει και σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή είσαστε και φίλες. Ναι, είναι και μοναχοπέδι. Μοναχοπέδι. Πολύ φίλες. Mm-hmm. Με την Έλενα είμαστε... Σας εκμυστηρεύεται έτσι προβληματισμούς της, τα άγχη της ή μία... να σας πει κάτι για τα προσωπικά της για μία... Φυσικά. Τα συζητάτε όλα. Εννοείται. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, θεωρώ. Ναι. Είναι ανοιχτή η σχέση. Δεν υπάρχει. Δεν βάζω. Τείχο καθόλου. Και όρια. Μετά νιώσατε που δεν κάνατε ένα δεύτερο παιδί? Δεν μπορούσα. Ήθελα πολύ να κάνω ένα δεύτερο παιδί και ένα τρίτο παιδί, αλλά είχα μεγάλη δυσκολία. Α, μάλιστα. Ναι, δηλαδή μετά την. Το προσπαθήσατε. Ναι, το προσπάθησα. Και. Δεν έκανα εξωσωματική. Αυτό είναι κάτι που το έχω μετανιώσει. Θα μπορούσα να έχω κάνει παιδί με έναν τρόπο που δεν θα ήταν αυτός που, με τον οποίο έκανα την κόρη μου. Mm-hmm. Δηλαδή που συνέλαβα φυσιολογικά και όλα ήταν έτσι. Μετά δυσκολεύτηκα. Μετά τέλος. Ναι.
Εκεί το αφήσατε λίγο, το παραμελήσατε. Ναι, ναι. Ενώ θα μπορούσατε να είχατε κάνει με διαφορετικό τρόπο την προσπάθειά σας. Όλο όμως να ξέρετε ότι για κάποιο λόγο γίνονται σε αυτή εδώ προφανώς τη ζωή. Έχετε ένα διαμάντι. Δεν έχετε 2-3 που πολλοί θα θέλατε, αλλά έχετε ένα διαμάντι, την κόρη σας. Στην έχω κόρη σας αναφέρουμε. Διαμάντι, όντως. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε επικεντρωθεί πολύ στα επαγγελματικά σας. Mm-hmm. Τα οποία πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι αν είχαμε και 2-3 εκπομπές θα τις γεμίζαμε άνετα με όλα αυτά τα βιώματα και τις εμπειρίες που έχετε. Αλλά θέλω να πάμε όμως και λίγο και στην προσωπική σας ζωή. Υπό ποια έννοια, ήσασταν τόσο έτσι δυναμικοί και στην προσωπική σας ζωή, στις σχέσεις σας με τους συντρόφους σας, με τον σύζυγό σας? Προφανώς. Ήσασταν και εκεί τόσο δυναμική, μάλλον, έτσι. Για να είμαι μόνη μου σήμερα, προφανώς παρά ήμουν αδυναμική. Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί έναν άντρα, όταν βλέπει μια τόσο πολύ δυναμική γυναίκα ή όταν έχει δίπλα του μια τόσο πολύ δυναμική γυναίκα, στο τέλος μπορεί να τον τρομάζει και να τον φοβίζει. Δεν υπήρξα ποτέ με άντρες οι οποίοι δεν τους άρεσε που ήμουν έτσι όπως ήμουν. Ναι. Απλά όλα φύρονται κάποια στιγμή και υπάρχουν συνθήκες που μπορεί να μην σου επιτρέπουν να συνεχίζεις για πάντα. Mm-hmm. Όταν μεγάλωσα κατάλαβα τι ωραίο είναι να έχεις μια σχέση για πάντα. Ναι. Όταν ήμουν νεότερη μάλλον δεν το έβλεπα έτσι. Ναι, ναι. Έχετε κλάψει παραδείγματος χάρη για έναν μεγάλο έρωτα της ζωής σας? Έχετε πέσει στα πατώματα, γίνετε έτσι... Λιώμα. Drama queen που λέμε. Ασφαλώς. Το κάνατε. Ναι, ναι. Drama queen κανονικά. Δεν μπορώ να σας φανταστώ να πω την αλήθεια και δεν θα πω ψέματα. Δεν μπορώ να σας φανταστώ τώρα να είστε drama queen για έναν έρωτα μεγάλο. Είναι δυνατόν να μην με φανταστείτε έτσι? Μα αυτό είναι το πιο ωραίο. Ναι. Τώρα δηλαδή που το σκέφτομαι, ναι, πολύ ωραίο ήταν. Η συντροφικότητα παίζει πολύ σημαντικό πρωταρχικό ρόλο για σας στην ζωή σας? Είμαι πολύ ένας άνθρωπος που μου αρέσει η παρέα, που μου αρέσει ο σύντροφος, mm-hmm, που δεν μ' αρέσει η μοναξιά. Δεν είναι κάτι που λέω, αχ, τι ωραία που είμαι μόνη μου. Ναι. Καθόλου. Σε μία παλαιότερη συνέντευξή σας τώρα, πάλι θα πάω λίγο στο παρελθόν. Για να δω τι βρήκατε. Λοιπόν, στην ερώτηση ενός δημοσιογράφου, αν θα θέλετε να ζήσετε έναν μεγάλο έρωτα, η απάντησή σας ήταν η εξής. Θα ήμουν αστεία αν έλεγα κάτι τέτοιο με κόρη της Παντριάς. Εγώ θέλω να γίνω γιαγιά και μάλιστα γρήγορα. Αρχικά, εγώ σας το εύχομαι να γίνετε γρήγορα γιαγιά. Λοιπόν... Εκεί να μείνουμε. Αυτό θέλω εγώ ακόμα. Τώρα που μπήκε το 2023. Λοιπόν, σας το εύχομαι ολόψυχα. Πιστεύετε ότι ο έρωτας έχει ηλικιακά όρια? Ναι. Πιστεύετε ότι έχει ηλικιακά όρια? Ειδικά για τις γυναίκες έχει. Ναι, ναι. Δεν αναφέρομαι στο κομμάτι της μητρότητας, αλλά εννοώ γενικά να ερωτευτείτε. Να σας πω κάτι. Τον έρωτα που είπαμε πριν, που γίνεσαι drama queen και λιώμα, ναι, δεν είναι εύκολο να τον ξαναζήσεις όταν μεγαλώνεις πια. Εγώ είπα ότι διανύω πια δεκαετία, το είπα καθαρά. Λοιπόν, δεν λέω ότι αν κάποιος το νιώσει ότι είναι αστείος ή δεν πρέπει να το νιώσει. Αλλά και πάλι, όταν είσαι γεμάτος και σε αυτό, έχω την εντύπωση ότι έχεις κλείσει αυτό το κύκλο. Ωραία. Πρέπει να είσαι πιο cool. Χαλαρός και πιο cool. Έτσι, και πιο cool. Πολύ. Μ' αρέσει όμως που μιλάτε την σύγχρονη γλώσσα και την γλώσσα των νέων. Ευτυχώς αγάπησα και ερωτεύτηκα πολύ. Όταν ήταν διαφορετικές οι ορμόνες μου. Καλύτερες. Μπράβο. A sort of chemistry between you and Keanu. Oh yeah. I mean, we had it in Devil's Advocate, and I think we both knew going into this film that we already had that part out of the way. And I don't even know how to explain it, but except that when I see that couple on screen, I like them together. They look like they should be together. Όσον αφορά την εικόνα σας, την προσέχετε? Δηλαδή, ασχολείστε με την εμφάνισή σας? Θα μπείτε στη διαδικασία να κάνετε, να βάλετε τις κρέμες σας? Αμέ, βέβαια. Φυσικά. Κάθε μέρα βάζω τις κρέμες μου και προσέχω πάρα πολύ. Επεμβάσεις θα κάνατε? Όχι, όχι, όχι. Ποτέ. Δεν θα κάνω επεμβάσεις.
Καμία επέμβαση. Αλλά θα κάνω συντηρητικές mm-hmm. παρεμβάσεις στο πρόσωπο. Ναι, ναι, αυτό θα σας το κάνω. Αρέσει που ο χρόνος περνάει και περνάει από πάνω σας, αν και εσάς σας έχει συμπεριφερθεί πολύ ωραία. Ναι, 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 είναι πολύ καλός μαζί μου. Και επειδή είναι καλός μαζί μου, τον προσέχω κι εγώ. Εντάξει, μ' αρέσει να γυμνάζομαι, μ' αρέσει να τρώω σωστά, δεν καπνίζω καθόλου. Δεν αντέχω το ποτό. Θα μου άρεσε να πιω λίγο περισσότερο ροζέ κρασί, ας πούμε, που μου αρέσει. Mm-hmm. Αλλά δεν το αντέχω. Κοπ, κατευθείαν κοιμάμαι. Νιστάζεται. Είμαι τελείως ακινόνητη. Δηλαδή σε μία παρέα, σε ένα κάλεσμα. Να, μπορώ να γίνω. Δεν είναι καλύτερο να μην πιω. Να υποθέσω ότι δεν έχετε μεθύσει ποτέ. Όχι, έχετε μεθύσει. Έχω μεθύσει. Έτσι. Αλλά όχι άσχημα. Mm. Όχι. Έχω μεθύσει αυτό που σας λέω. Ελεγχόμενα. Με πιάνει ο ύπνος. Ναι. Αυτό το μεθύσει. Ναι, όχι. Δεν έχω πει ποτέ βλακίες ή να έχω κάνει βλακίες. Ναι. Όχι. Γιατί δεν μπορώ. Δεν το αντέχει. Εσείς πώς διασκεδάζετε, πώς χαλαρώνετε, πώς περνάτε ωραία. Με χορό. Μ' αρέσει πολύ ο χορός. Θέλω να χορεύω. Τι δηλαδή, τι χορό. Από φλαμένκο μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τι λέτε. Μ' αρέσει πολύ ο χορός. Μπράβο. Νομίζω πως θα μπορούσα να ήμουν χορεύτρια. Ναι. θέλω να σας κάνω μία ερώτηση, την οποία πάντα την κάνω σε όλους μου τους καλεσμένους. Και θέλω να τη θέσω και σε εσάς. Ας υποθέσουμε ότι εμείς οι δύο, ναι. Κυρία Νικολοπούλου, θα βρεθούμε σε 10 χρόνια από τώρα, ναι. Σε μια δεκαετία. Πώς θα θέλατε τότε να σας συναντήσω? Εύχομαι να μην συναντηθούμε σε 10 χρόνια από τώρα, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί σας έχω συμπαθήσει πάρα πολύ. Θα έρθω στη Λάρισα. Θα έρθετε στη Λάρισα. Απειλώ, απειλώ. Όποτε στέ... Ήρθα και πριν από λίγο καιρό ήρθα, γιατί δεν είχε στο Βόλο δωμάτια. Ήταν η βραδιά με τον Παναθηναϊκό, νομίζω, mm-hmm. κάτι τέτοιο. Και πάση περιπτώσει ήρθα στην Λάρισα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Γενικά, είναι μια όμορφη πόλη που έχει γενικά, vibes. Γενικότερα όλη η Θεσσαλία είναι vibes. Πάρα πολύ ωραία. Και ο Βόλος, οι πόλεις που έχουν θάλασσα και βουνό, ναι, ναι, ναι. Θα πρέπει να αισθάνονται πολύ τυχεροί. Και φέτος για πρώτη φορά πήγα και στον κάμπο της Λάρισσας mm-hmm. και φέτος για πρώτη φορά πήγα και σε ένα εκπληκτικό χωριό που όποιος δεν το ξέρει πρέπει να πάει. Ποιο? Που είναι μετά την Αγιά που ανεβαίνουμε Στο Μελισσοχώρι. Στο Μελισσοχώρι. Ναι, εκεί που έκανε και ένα σύριαλο. Τι όνειρο, του Κυλαϊδόνη, ας πούμε, το χωριό. Ναι, κατάλαβα που λέτε. Ναι, κατάλαβα. Είναι πολύ ωραίο, πολύ γραφικό χωριό, πολύ όμορφο μέρος. Λοιπόν, εκτός από αυτά τα ωραία ταξιδάκια που κάνετε και εύχομαι να τα κάνετε και τις ωραίες εξορμήσεις σας, πώς αλλιώς θα θέλετε να σας συναντήσω σε μια δεκαετία από τώρα, πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας? Να περπατάω. Ναι. Είδες, βήχω. Να μην βήχω, επίσης. Λοιπόν, και... Να μην βήχω. Να έχω το ίδιο βάρος. Να μην πάρετε κιλά. Ναι. Ναι, να μην πάρω κιλά, που είναι πολύ βασικό για όλα. Και να έχω κέφι για ζωή. Το ίδιο κέφι, αυτό έχει σημασία. Mm-hmm. Δεν έχω μελαγχολίες. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μελαγχολώ εύκολα. Θέλω το ίδιο ταπεραμέντο να με ακολουθεί mm-hmm. και στα επόμενα 10 χρόνια. Σας το εύχομαι πραγματικά να κρατήσει. Ολόψυχα. Θέλω όμως να πούμε και για το site που έχετε. Το www.irinika.gr, σας έλεγα πριν. Ναι. Και το Made in Greece, δεν ξέρετε λιγότερο, ότι έχω και το www.madeingreece.news. Έχω λοιπόν το irinika.gr και έκανα και το όνειρό μου με το madeingreece.news. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου πείτε λίγο κάποια πράγματα για αυτά τα site. Εγώ η αλήθεια είναι το γνωρίζω γιατί πολλές φορές στην ραδιοφωνική μου εκπομπή, επειδή πρέπει να έχουμε τα θέματα για να λέμε στις εκπομπές, έχω δει θέματα δικά σας και τα έχω μεταφέρει στην εκπομπή στο ραδιόφωνο. Και είναι ένα site το οποίο μπορείς να διαβάσεις όχι μόνο θέματα της επικαιρότητας. Γενικά είναι πολυμορφικό, θα έλεγα. Ναι. Είναι και μαγκαζίνο. Ακριβώς. Σήμερα παρουσίαζα, ας πούμε, το Εθνικό μας Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο έχει γίνει ένα κόσμημα. Mm-hmm. Είχα πάει, έβγαλα φωτογραφίες. Ξέρεις, τώρα μπορείς να γίνεις δημοσιογράφος, τηλεόραση, φωτογραφία, κείμενο, τελείωσε. Έτσι. Έχεις ένα πολυμορφικό. Το Ειρηνικά είναι ένα site, κατά κύριο λόγο, γυναικείο.
το παρακολουθούν και μπαίνουν περισσότερες γυναίκες, 70%, mm-hmm. 30%. Θέλω να έχει good news. Το θέλω, το λέω, γιατί είναι ευσεβής πόθος, δεν βρίσκεις εύκολα. Αυτό good news. Ισχύει, μου το λέτε, γιατί κάθε μέρα good news ψάχνουμε κι εμείς. Προβάλλω τη γυναίκα μέσα από τη στήλη Top Woman και τη γυναίκα εκτός από τη μόδα, ομορφιά που υπάρχουν φυσικά αυτά, ή τα celebrities. Έχω τις γυναίκες που ξεχωρίζουν η κάθε μία στον τομέα της. Σήμερα αυτό που έλεγα ήταν, ας πούμε, η Κατερίνα Γρέγου, που είναι μια γυναίκα που έζησε, η διευθύντρια του Εθνικού μας Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, έκανε μια μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό, την είχαν στα όπα-όπα σε πολύ μεγάλα μουσεία του εξωτερικού και τώρα είναι στην Ελλάδα, άρα προσωπικότητες. Θα μου πείτε, γιατί μόνο γυναίκες. Εντάξει, γιατί οι άντρες είναι περισσότεροι στη δράση και έχουν περισσότερες ευκαιρίες προβολής, οπότε επικεντρώνομαι εκεί. Έχω Royal News, γιατί αρέσουν πάρα πολύ τα βασιλικά νέα. Ναι, ναι, ναι. Παρότι είμαστε μια χώρα που έχει αποκηρύξει τον βασιλιά της, μας αρέσουν τα Royal News. Ισχύει. Και αρέσει να βάζουμε τι φόρεσε η Κασιράγκη και πώς εμφανίστηκε σήμερα η βασίλισσα της Ισπανίας και τι φορούσε και τι δεν φορούσε. Ναι. Και πώς ήταν η μάξιμα και πώς ήταν η γκαρνταρόμπα και όλα αυτά. Και πόσο κόστησε και... Ναι, όλα αρέσουν. Ναι, ναι, το παρασκήνιο, το backstage ναι, γενικά. Πολύ, πολύ, μου έχει κάνει εντύπωση. Μπράβο. Και για το άλλο site. Το άλλο site είναι προβάλλει... Έχω και την ίδια στήλη, το Made in Greece, την έχω και στο Ειρηνικά. Το Made in Greece όμως είναι αποκλειστικά Έλληνες από όλους τους χώρους. Από το χώρο της δημιουργίας, της επιστήμης, του αθλητισμού, των τεχνών, τα πάντα, mm-hmm. Έλληνες που ξεχωρίζουν την Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Είναι το Made in Greece. Τέλεια. Από τα παπούτσια που φτιάχνουμε μέχρι έναν Έλληνα ο οποίος είναι μεγάλος μαθηματικός, σαν τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, ας πούμε, στο MIT. Πέρασατε ωραία μαζί μου σήμερα εδώ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Να σας πω κάτι. Ναι. Μπορεί να είχατε άγχος, αλλά είστε ήρεμος, εκπέμπετε μια ηρεμία. Και έτσι βοηθάτε το συνομιλητή σας να μπορεί να πει αυτά που θέλει να πει, χωρίς να έχετε ούτε και εκείνος. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ τιμητικό να μου το λέει αυτό η Ειρήνη Νικολοπούλου. Θέλω πραγματικά να σας ευχηθώ να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη χρονιά. Κυρίως να έχετε την υγεία σας εσείς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα και όλα αυτά τα όνειρα που έχετε και τους στόχους που έχετε θέσει, γιατί ένας άνθρωπος ανεξαρτήτου ηλικίας δεν πρέπει ποτέ να σταματάει να ονειρεύεται και να θέτει στόχους. Όλα αυτά λοιπόν που έχετε στο μυαλό σας να πραγματοποιηθούν και να απολαμβάνετε την κάθε μέρα και την κάθε στιγμή. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε, και σε εσάς εύχομαι και στο κανάλι σας να είναι ένα μεγάλο αστέρι έτσι σε αυτόν τον χώρο, σε αυτόν τον ωραίο ουρανό, τον τηλεοπτικό της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και το ξενοδοχείο The Golden Age Hotel στη Μιχαλακοπούλου 57 που μας φιλοξένησε για τα γυρίσματα της εκπομπής. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη εβδομάδα. Την επόμενη Κυριακή θα είμαστε ξανά μαζί σας. Καλό σας απόγευμα και καλό σας βράδυ. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε περιείχε τοποθέτηση προϊόντων.